Γεια σας, είμαι ο Chris Burns. Καλώς ήλθατε σε αυτή την ειδική έκδοση του Network από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Σε κάθε εκπομπή αναλύουμε ένα θέμα με τη βοήθεια ειδικών. Οι καλεσμένοι μου έχουν 25 δευτερόλεπτα ή λιγότερο για να απαντήσουν. Ας δούμε το ρεπορτάζ και επανερχόμαστε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τελικά ενέκρινε τον επταετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως προηγήθηκαν μήνες αντεκλήσεων και έντονων διαφωνιών. Κάθε κράτος μέλος προσπαθούσε να προωθήσει τα δικά του συμφέροντα και ζητούσε κονδύλια για να αντιμετωπίσει τα δικά του προβλήματα. Την ίδια ώρα, εκατοντάδες χιλιάδες νέοι διαδήλωναν στους δρόμους, ζητούσαν να μπει τέλος στις πολιτικές λιτότητας και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Η ανεργία στην Ευρώπη έχει ξεπεράσει το 12%, ενώ τα ποσοστά είναι διπλάσια για τους νέους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη αποφάσισαν να δώσουν δισεκατομμύρια για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων. Ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχεται σε κάτι λιγότερο από ένα τρισεκατομμύριο ευρώ. Πολλοί υποστηρίζουν πως η γραφειοκρατία των Βρυξελών κοστίζει πολλά χρήματα σε δύσκολους καιρούς, ενώ και η στήριξη της Γεωργίας απορροφά το 40% του προϋπολογισμού. Και το ερώτημα είναι, μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να βοηθήσει όσους έχουν ανάγκη? Σε αυτή την έκδοση του Network εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μαζί μας είναι ο Ρίτσαρντ Άσουορθ, εισηγητής του προϋπολογισμού των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο Ιβάιλο Κάλφιν είναι επίσης μέλος της Επιτροπής Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο κ. Κάλφιν είναι εισηγητής της Προοδευτικής Συμμαχίας Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Και στο Ελσίνκι βρίσκεται ο Γιούσο Κόσκινεν, επικεφαλής της εταιρείας Startup Sauna, που συνδέει νέες επιχειρήσεις της Βόρειας Ευρώπης με μεγάλες εταιρείες από όλο τον κόσμο. Ξεκινάμε με ένα ερώτημα και για τους τρεις σας. Ο Ζωζέ Μανουέλ Μπαρόζο υποστήριξε πως για την Ευρώπη αυτός ο προϋπολογισμός είναι μια καλή συμφωνία. Τι πιστεύετε? Είμαι ικανοποιημένος από το μέγεθος του προϋπολογισμού. Οι κυβερνήσεις των κρατών μελών κατάλαβαν πως οι εποχές έχουν αλλάξει και προσαρμόστηκαν. Όμως δηλώνω απογοητευμένος από τις προτεραιότητες του προϋπολογισμού. Για τα βασικά ζητήματα της απασχόλησης και της ανάπτυξης δεν έχουμε κάνει αρκετά. Ιβάιλο, πώς μπορεί να λέει ο Μπαρόζο ότι πρόκειται για μια καλή συμφωνία όταν ο ίδιος και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήθελαν πιο πολλά χρήματα? Πρόκειται για μια καλή συμφωνία? Ο προϋπολογισμός έχει μειωθεί σημαντικά και αυτό δεν αποτελεί καλή είδηση για τους Ευρωπαίους πολίτες. Ταυτόχρονα, έχουμε ανακατανομή των πολιτικών προτεραιοτήτων στον προϋπολογισμό και σαφώς μεγαλύτερη διαφάνεια. Αυτά είναι τα καλά νέα. Υπάρχει ακόμα η δυνατότητα να επανεξετάσουμε τον προϋπολογισμό στη μέση της περίοδου και να προχωρήσουμε σε αλλαγές. Γιούσο, βοηθάς νέες επιχειρήσεις να σταθούν στα πόδια τους, αλλά είσαι και ένας νέος Ευρωπαίος. Είναι μια καλή συμφωνία ή όχι? Κοιτάξτε, θα μπορούσε να είναι πολύ καλύτερος ο προϋπολογισμός. Έχει αδυναμίες, αλλά έχει και πολλά θετικά στοιχεία. Πιστεύω όμως πως οι νέες επιχειρήσεις ενισχύονται και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Πρόκειται για μεγάλες ή μικρές περικοπές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 960 δισεκατομμύρια ευρώ για περίπου 7 χρόνια. Είναι η πρώτη φορά που ο προϋπολογισμός μειώνεται. Ρίτσαρντ, νομίζεις ότι πρόκειται για επίτευγμα? Νομίζω πως είναι μια σημαντική κίνηση. Στην πραγματικότητα, το μέγεθος του προϋπολογισμού δεν έχει σημασία. Για την ακρίβεια, σε 908 δισεκατομμύρια ευρώ ανέρχονται οι δαπάνες της Ένωσης. Το κρίσιμο ζήτημα είναι οι προτεραιότητές μας και πιστεύω εκεί υπάρχει πρόβλημα. Οι προτεραιότητές μας δεν απαντούν στα προβλήματα των Ευρωπαίων πολιτών. Χρειαζόμαστε θέσεις εργασίας, χρειαζόμαστε ανάπτυξη και δεν κάνουμε αρκετά για να πετύχουμε τους στόχους μας. Για να δούμε πώς βλέπουν το ζήτημα και οι σοσιαλιστές. Ιβάιλο, προτείνατε να ενισχυθεί ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς μπορεί όμως να γίνει κάτι τέτοιο όταν οι εθνικοί προϋπολογισμοί συρρυκνώνονται λόγω λιτότητας? Πρώτον, αυτός είναι ένας επταετής προϋπολογισμός. Δεν υπάρχει εθνικός προϋπολογισμός που να περικόπτεται για 7 συνεχή χρόνια. Δεύτερον, ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάνει ακριβώς ό,τι οι εθνικοί προϋπολογισμοί δεν μπορούν να κάνουν. Το 94% του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού επιστρέφεται στα κράτη-μέλη. Οπότε αυτός είναι ένας προϋπολογισμός που ενισχύει την ανάπτυξη και βοηθά τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Μάλιστα, να δούμε τώρα και την άλλη πλευρά. Ο Αλέν Λαμασούρ, πρόεδρος της Επιτροπής Προϋπολογισμού, δήλωσε πως οι ευρωβουλευτές δεν θα αφήσουν το Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βυθιστούν στη λιτότητα. Γιούσο, συμφωνείς με κάτι τέτοιο? Ως εκπρόσωπος του επιχειρηματικού κόσμου, πιστεύω πως πρέπει να είμαστε ευέλικτοι. Όπως είπε ο Ρίτσαρντ, πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε με όσα εργαλεία έχουμε αυτή τη στιγμή.
Σε αυτόν τον προϋπολογισμό προβλέπονται σημαντικά κεφάλαια για την ενεργεία των νέων και την έρευνα. Κάνουμε όμως αρκετά, Ρίτσαρντ. Πιθανότατα όχι, αλλά πρέπει να αποδείξουμε πως μπορούμε να απορροφήσουμε αυτά τα χρήματα. Εδώ μιλάμε για 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για μια μεγάλη επένδυση που πρέπει να αποδώσει καρπούς. Χρειαζόμαστε απεγνωσμένα θέσεις εργασίας για τους νέους ανθρώπους. Και για να γίνει κάτι τέτοιο, πρέπει να στηρίξουμε τις μικρές επιχειρήσεις. Αυτή τη στιγμή, μικροί και μεσαίοι επιχειρηματίες σε όλη την Ευρώπη ζητούν τη βοήθειά μας και εκφράζουν την αγωνία τους με κάθε τρόπο. Δεν έχουμε κάνει όσα μπορούμε και πρέπει να αλλάξουμε τακτική. Βάλιο, είσαι ένας από τους σοσιαλιστές που θα ήθελα να είχαν γίνει περισσότερα. Όμως ο Ρίτσαρντ ήθελε να μειωθεί ο προϋπολογισμός. Βρέθηκε η χρυσή τομή. Μετά τη συμφωνία για το μέγεθος του προϋπολογισμού, το ζήτημα για εμάς τους σοσιαλιστές ήταν ο καθορισμός των βασικών πολιτικών προτεραιοτήτων. Πιστεύουμε πως η ανεργία, η απασχόληση των νέων, η έρευνα και η ανταγωνιστικότητα πρέπει να μας απασχολήσουν σοβαρά. Ακόμη 150 εκατομμύρια ευρώ θα δοθούν για το πρόγραμμα Erasmus και την ανταλλαγή νέων φοιτητών. Άλλα 50 εκατομμύρια ευρώ θα δοθούν για τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις. Ο προϋπολογισμός δεν μας ικανοποιεί και υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα. Μπορούμε όμως να κάνουμε οικονομία και να δούμε τις δαπάνες να μειώνονται την επόμενη χρονιά. Γιούσο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ζουν μισό δισεκατομμύριο άνθρωποι. Νομίζεις ότι τα χρήματα είναι αρκετά για νεοσύστατες επιχειρήσεις όπως η δική σας? Όσα περισσότερα χρήματα, τόσο το καλύτερο για τις επιχειρήσεις που προσπαθούν να σταθούν στα πόδια τους. Οι επιχειρηματίες σε όλη την Ευρώπη χρειάζονται οικονομική στήριξη για να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και να αναπτυχθούν. Ιδιαίτερα οι νέες εταιρείες χρειάζονται σημαντικά ποσά και πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό για να αναπτυχθούν και να στηρίξουν την ευρωπαϊκή οικονομία. Ρίτσαρντ, τι ακριβώς συμβαίνει με την κοινή αγροτική πολιτική? Απορροφά σχεδόν το 40% του προϋπολογισμού. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο με αυτά τα χρήματα? Απολύτως. Πρόκειται για μια ακόμα σημαντική χαμένη ευκαιρία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να αντιμετωπίσει τα προβλήματα. Πρέπει να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας και να δουλέψουμε για την ανάπτυξη. Απλά όσα κάνουμε δεν είναι αρκετά. Βάιλο, μήπως είμαστε πολύ σκληροί με τους αγρότες? Αν εξετάσετε την πορεία της χρηματοδότησης, θα διαπιστώσετε ότι μειώνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια. Τα τελευταία 20 χρόνια το ποσό έχει μειωθεί κατά το ίμιση. Σημαντικό μέρος των χρημάτων πηγαίνει στην προώθηση της πράσινης γεωργίας, στην καινοτομία και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Αν η χρηματοδότηση σταματήσει, τότε θα αντιμετωπίσουμε τεράστια κρίση στο γεωργικό τομέα. Νομίζεις ότι αυτό είναι δίκαιο? Το 39% των χρημάτων του προϋπολογισμού στηρίζει τη γεωργία. Μήπως αυτό σημαίνει λιγότερα χρήματα για εσάς? Νομίζω πως αυτό που λέτε είναι σωστό. Η αλήθεια είναι, αυτή τη στιγμή, ότι οι εταιρείες τεχνολογίας δημιουργούν περισσότερες θέσεις εργασίας. Οπότε, αν είχαμε μεγαλύτερη οικονομική στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μπορούσαμε να πετύχουμε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα. Μάλιστα, τελευταία ερώτηση. Ο προϋπολογισμός είναι περίπου το 1% του συνολικού ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι η Ένωση χρειάζεται περισσότερα χρήματα για να πετύχει καλύτερα αποτελέσματα. Ρίτσαρντ, τι νομίζεις? Μιλάτε για το 1% του ΑΕΠ, αλλά πρόκειται για 1 τρισεκατομμύριο ευρώ. Είναι πολλά χρήματα. Μιλάμε όμως για 7 χρόνια και τόσα εκατομμύρια ανθρώπους. Και εδώ είναι το πρόβλημα. Γιατί για 7 χρόνια? Έχουμε πενταετή θητεία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γιατί να μην έχει πενταετή διάρκεια και ο προϋπολογισμός? Η λογική και οι κανόνες της δημοκρατίας αυτό υπαγορεύουν. Εντάξει, Βάιλο, τι πιστεύεις? Σίγουρα πρέπει να ενισχύσουμε τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αν θέλουμε να αναπτυχθεί η ευρωπαϊκή οικονομία και να τελειώσει η κρίση. Με το 1% του προϋπολογισμού, δηλαδή ένα ποσό 45 φορές μικρότερο από τους εθνικούς προϋπολογισμούς, δεν μπορούμε να πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Μάλιστα, κάποιοι υποστηρίζουν πως πρέπει η Ευρώπη να αποκτήσει κοινό ΦΠΑ. Ως νέος επιχειρηματίας, τι πιστεύεις? Δεν νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να υποστηρίξει τις μικρές επιχειρήσεις αποτελεσματικά. Οι εθνικές κυβερνήσεις γνωρίζουν τα προβλήματα και εφαρμόζουν ευέλικτα προγράμματα στήριξης και χρηματοδότησης μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Ευχαριστώ, Γιούσο. Νομίζω ότι η ευελιξία είναι η λέξη κλειδί σε αυτόν τον προϋπολογισμό. Η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Είμαι ο Chris Burns και σας ευχαριστώ που συνδεθήκατε στο Network.